Κύριε συνάδελφε, να σας απαντήσω σε ένα-δύο πράγματα και να πω δύο-τρία από άλλες παρεμβάσεις που δεν είχα την ευκαιρία. Ούτε τρία λεφτά νομίζω θα θέλω. Δεν έχετε δίκιο ότι η διαπραγμάτευση άρχισε τις τελευταίες πέντε μέρες και την τελευταία εβδομάδα. Ούτε πρέπει σε αυτό το σώμα να φτιάνουμε καλούς και κακούς με τόσο μεγάλη ευκολία. Υπήρχε και ο προκάτοχός μου έκανε πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και σε συλλογικό τρόπο υπήρχε διαπραγματευτική ομάδα και οι λόγοι που άργησε πολύ η διαπραγμάτευση ήταν πολιτικοί, γιατί οι εταίροι μας ποτέ δεν δεχθήκανε τον πλουραλισμό που θέλαμε. Άρα νομίζω ότι έχουμε καιρό να κάνουμε και αναλύσεις, αλλά δεν θα πάμε μπροστά αυτή η χώρα αν φτιάνουμε καλούς και κακούς με τόσο μεγάλη, με τόσο απλοϊκό τρόπο. Και μια που μιλάμε για την ιστορία, θα ήθελα να πω για την κυρία Ραμπατζή ότι μπορεί να την ευχαριστήσω πρώτα που διάβασε το κείμενο που όντως και διευκρινίζει ότι η λέξη αγρότες δεν υπάρχει στο κείμενο και στα προαπαιτούμενα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ο ίδιος ο νόμος για το ΦΠΑ που περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχε αυτή τη διεύρυνση. Είναι προφανές σε μένα ότι η κυρία Ραμπατζή έχει μεγαλύτερη ειδικότητα στον αγροτικό τομέα από ό,τι έχει στην ιστορία. Γιατί η ιδέα ότι το πελατειακό κράτος είναι του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει στην δική της εκπαίδευση να έχει χάσει μερικά επεισόδια της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Πρέπει να της πω επίσης ότι τα καλά νέα, τα καλά νέα όμως... Παρακαλώ, είναι... παρακαλώ, μη διακόπτετε τον Υπουργό. Τα καλά νέα είναι όμως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν τρία ή τέσσερα ή πέντε διδακτορικά πώς λειτουργεί το πελατειακό κράτος με κάθε λεπτομέρεια, με κάθε ανάλυση ιστορικά πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Να διευκρινίσω στον κύριο Λοβέρδο που δεν είναι εδώ ότι τα χρήματα που επιστραφήκανε από το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ δεν χαθήκανε, γιατί μειώθηκε το χρέος 10 δις, πήγανε πίσω 10 ακόμα κάτι, 10 δις μειώθηκε και το χρέος. Να του εξηγήσω ότι δεν θυμάμαι ποιος συνάδελφος ή ποια συναδέλφισσα είπε για το ότι όλα νομίζω από το ποτάμι ήταν ότι το PNP δεν έρχεται, δεν συζητιέται κάτι, δεν συζητιέται καν, ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα έχουμε 40 μέρες να καταθέσουμε στη Βουλή, άρα το PNP που είχε αναφέρει πρέπει να κατατεθεί μέχρι 7 Αυγούστου, άρα έχουμε το καιρό να το κάνουμε αυτό. Και να εξηγήσω επιπλέον στον κύριο Καραθανασόπουλο, που και αυτός δεν είναι εδώ, ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίου σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οικονομία μπορεί να υπάρχουν, και έχω υποστηρίξει εγώ πολλές φορές και το Tobin Tax, και για να υπάρχει κάποιους περιορισμούς, γιατί οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίου πραγματικά δεν βοηθάνε πολύ την οικονομία όταν μπαίνουν πολύ γρήγορα μέσα και βγαίνουν και δεν είναι άμεση επένδυση που θα χρειαζότανε. Αλλά από εκεί και πέρα να θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια οικονομία που δεν έχουμε καθόλου κίνηση κεφαλαίου και ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίου και δεν είναι σωστό και έχει τη λάθος ανάγνωση για την κρίση. Σας εξήγησα γιατί είχαμε bank run. Σας εξήγησα. Παρακαλώ, δεν γίνεται αφήστε, διάλογος με τον Υπουργό. Αφήστε να ακούσετε απάντηση. Κύριε Λαμπρούλη, παρακαλώ, δεν γίνεται διάλογος. Είναι. Και να μην δίνετε συγχωροχάρτη, γιατί αυτό κάνει το ΚΚΕ, σε ποιους, ακούστε το αυτό, γιατί δίνετε συγχωροχάρτη με αυτό που λέτε, θα ακούσετε... Το κουκουέ μπορεί να ακούσει, εκτός να μιλάει. Μπορείτε να ακούσετε κιόλας. Δίνεται συγχωροχάρτη στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία που σε όλη την καμπάνια, πριν από τις εκλογές, στις εκλογές και μετά από τις εκλογές, δημιούργησαν τις συνθήκες για bank run και γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Και νομίζω ότι το ΚΚΕ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό να μην δίνει τέτοια συγχωροχάρτια για τόσο πολύ καιρό σε δύο κόμματα που ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργούσαν. Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Δημητριάδης Δημήτριος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες. Αυτά δεν καταλάβατε. Γιατί δεν ήσασταν εδώ. Δεν ήσασταν εδώ όταν μιλούσε ο εισηγητής μας και απαντάτε άλλα τ' άλλα. Κύριε Δημητριάδη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ.